για σύσκεψη να πούνε τις απόψεις τους σε ένα ακρογιάλι. Ο βασιλιάς Μενέλαος μονολογεί σαν γραία και κλαίει και οδύρεται μαζί με Οδυσσέα. Μου έφυγε το λενάκι μου και πήγε με τον Πάρη, λες και δεν είχα κι εγώ αρχίδια και παπάρι. Ησύχασε Μενέλαε, μην κάνεις αμωρό. Ξέρεις εγώ τα κλάματα πολύ θα τιμωρώ. Θα στον τσακίσω τον Πινέ και θέλω να βλαστημίσει την ώρα που αποφάσισε να σου την εγαμίσει. Είναι και αυτή παλιόπραμα και για δυο φρέσκα μήλα με ανδρομάχη και λοιπές γαμιέται σαν τη σκύλα. Μετά τα λόγια τα σοφά του φίνου Οδυσσέα, το λόγο δίνουν στον ψηλό το βασιλιά το νέα. Φίλε μου Αγαμέμνονα, φίλε Οδυσσέα, γεια σας! Και όπως λένε οι σύγχρονοι, ψωλή μου στη μεριά σας. Του έμαθα Μενέλαε, μαλάκα να σε βλάσω, στην έσκασο ψωλαράς και σ' άφησε στον άσο. Και αν η Ελένη σου φύγε, δική σου ήταν βλακεία. Όμως μην απελπίζεσαι, σου μένει μαλακία. Τώρα απομένει σύντροφοι να δούμε τι θα γίνει και τη δική του προσβολή γρήγορα να ξεπλύνει. Ακόμα δεν σας μίλησα και μου ήρθε μια ιδέα. Τι διάβολο Μενέλαε, γιατί με λενέα, ο πούστης μου τον βρήκα. Είμαι της γνώμης το λοιπόν να μεταμφιεστούμε σαν αστυνομική κρυφή στην Τρία Ιδρώ να μπούμε. Έτσι είναι αστυνομική του 2000 π.Χ. Δε φταίω εγώ, ένα σκητσογράφος είναι ανιστόλτος. Εσύ του υγειονομικού και εγώ της ασφαλείας ζητούμε από τον Πρίαμο εξέταση υγείας. Όλες τις εξετάζουμε, φτάνουμε στην Ελένη, κοιτάμε το μουνάκι της με πούτσα καυλωμένη. Της λύσκης τάχα σύφυλλη και υπερμετροπία, την παίρνουμε για του συγκρού και κάνει θεραπεία. Κι έτσι δίχως βάσανα και δίχως φασαρία, στη Σπάρτη την πηγαίνουμε και λίγη ιστορία. Τρέχα, τρέχα! Τον πολλό! Καλή είναι η ιδέα σου, μα θα ανακαλυφθούμε και δεν θα την γλιτώσουμε. Σκληρά θα γαμηθούμε. Και δεν το θέλω ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος, αφού την γλίτωσε μικρός, να γαμηθεί μεγάλος. Φέρτε μου το λινάκι μου και άμα μου το ζητήσετε, πολύ ευχαρίστως κάθομαι να μου το κοπανίσετε. Κι εγώ κάθομαι να μου το κοπανίσετε. Βούλος το Πάτροκλε. Τότε επενέβη ο Οδυσσέας και μίλησε στα ράτα στο βασιλιά Μενέλο και του όσκησε τη γάτα. Ας τα κουβαρτιλίκια σου και εμείς δεν τα μασάμε. Το ξέρεις δα πολύ καλά πως κόλο δεν γαμάμε. Κι αν κάτι τέτοιο κάνουμε μια μέρα παραφύσιν, τότε ο πούτσος ο καυτός να μην μπορεί να χύσει. Τ' απόγευμα συνέχισαν, μα είχαν άλλες βλέψεις, με βάση το φιλότιμο και λαθασμένες σκέψεις. Ξανά κυριάρχησε για πόλεμο η γνώμη και έτσι άρχισαν τα δεινά, το αίμα και οι τρόμοι. Ρε εσύ, γιατί φεύγουμε, αφού δεν τελειώσαμε. Εμένα ρωτάς, το μαλάκα τον Όμηρο ρώτα που το έγραψε.